αφορά στα του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, να έρθουμε στο στούντιο όπου έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοείας Κύπρου, τον κύριο Ανδρέα Φλωρέντζο. Κύριε Φλωρέντζο, καλώς ορίσατε στο ΡΙΚ. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε είναι ότι έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη διοργάνωση την Κυριακή. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ιστιοπλοείας διοργανώνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 19 και οπωσδήποτε είναι τιμή που η Κύπρος θα διοργανώσει αυτή την μεγάλη διοργάνωση. Έτσι, καταρχήν θα ήθελα να ξέρω πώς και καταφέραμε να πάρουμε αυτή την διοργάνωση. Αυτή την διοργάνωση την έχουμε πάρει το 2009 μετά από τις μεγάλες επιτυχίες που είχε ο Παύλος ο Κοντίδης στη συγκεκριμένη διοργάνωση το 2007 και το 2008 που πήρε χρυσά μετάλλια. Ο Μαλεκίδης, ο οποίος πήρε το 2008 χρυσό και το 2009 χάλκινο στο RSX. Ο τότε πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Δόκτωρ Παναγιώτης Κοντίδης, με τη σοφία του, έβαλε πολύ πίεση στην Παγκόσμια Ομοσπονδία και πήρε αυτόν τον αγώνα. Αυτόν τον αγώνα τον πήραμε με στόχο να αναπτύξουμε την ιστιοπλοεία και σε άλλα αθλήματα, σε άλλες κατηγορίες τις οποίες δεν είχαμε στην Κύπρο. Διότι είναι 7 κατηγορίες σε 3 τύπους που θα διεξάγονται. Εμείς στην Κύπρο είμαστε μόνο με 2-3 κατηγορίες, laser, RSX και optimis για τα μικρά παιδιά. Και έτσι με αυτήν την διοργάνωση θα γνωρίσουν οι νεαροί ιστιοπλόοι μας και άλλα αθλήματα τα οποία ευελπιστούμε να φέρουμε στην Κύπρο. Μάλιστα. Είναι οπωσδήποτε μια μεγάλη διοργάνωση. Αν δεν κάνω λάθος, 61 χώρες θα λάβουν μέρος. Πόσοι αθλητές? 61 χώρες με 350 αθλητές και 150 συνοδούς. Και μέσα στους αυτούς τους 350 είναι και 12 αθλητές μας. Πριν φτάσουμε στη δική μας συμμετοχή, αντιλαμβάνομαι, κύριε Φλωρίντζο, ότι εκεί στην Ομοσπονδία πρέπει να κάνετε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να στηθεί μια τέτοια διοργάνωση. Πώς πάμε από πλευρά διοργάνωση? Την Κυριακή έχουμε στο Μόλο τη Δεμεσού την τελετή έναρξη. Πού βρισκόμαστε από πλευρά προσπάθειας? Είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Τα τελευταία 2 χρόνια εργαζόμαστε, πήρε το δώσει η οργανωτική ομάδα. Και τον τελευταίο μήνα, γύρω στου 150 με 200 άτομα εθελοντές, ως επιτοπλίστων ιστιοπλόοι, προπονητές, εφόροι, αλλά και πολλοί κόσμος από διάφορους, οι προσκόποι, το σώμα εθελοντών και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι άκουσαν για αυτόν το γεγονός, αποφάσισαν να μας βοηθήσουν και τους ευχαριστούμε. Λοιπόν, προχωρούμε μια χαρά, νομίζω είμαστε απόλυτα έτοιμοι, περιμένουμε την αγωνία και εμείς να ξεκινήσει. Και φαντάζομαι ότι περιμένετε και την ανταπόκριση του κόσμου. Αυτή είναι όμως κοντά. Είναι φυσιολογικό αυτό ότι μετά και την επιτυχία του Παύλου στους Ολυμπιακούς ακούστηκε ακόμη περισσότερο το άθλημα της ιστιοπλοείας και είναι πολύ θετικό το ότι παίρνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Προηγουμένως μιλήσατε για τους στόχους και θα ήθελα έτσι να σταθούμε λίγο στην παρουσία της δικής μας ομάδας Κυπριακής. 12 αθλητές θα λάβουν μέρος. Μιλούσαμε πριν να πούμε στο στούντιο ότι θα είναι νεαρά παιδιά με στόχο την εμπειρία. Τις εμπειρίες. Βασικά θα λάβουμε πλήρη ομάδα. Δηλαδή κάθε χώρα το μάξιμο αριθμό αθλητών που μπορεί να λάβει μέρος είναι 12 αθλητές. Εμείς θα λάβουμε σε όλα τα αθλήματα. Τα παιδιά είναι γύρω στα 15 ετών και κάτω. Όλοι οι αθλητές που λάβουμε. Το πρωτάθλημα αυτών είναι μέχρι 19 ετών. Οι αθλητές μας είναι πιο μικροί. Θα λάβουν μέρος βασικά για την εμπειρία. Σας είπα και προηγουμένως ότι υπάρχουν κλάσεις τις οποίες τώρα γνωρίζουμε. Δηλαδή υπάρχουν σκάφη που πρώτη φορά τα είδαμε στην Κύπρο εμείς και χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είδαμε. Θα λάβουν μέρος οι αθλητές μας, θα τα γνωρίσουν και θα δείτε αθλητές. Από αυτούς τους αθλητές θα δείτε σε λίγα χρόνια, θα ακούσετε ονόματα τα οποία θα. Είναι στην πρώτη γραμμή του αθλήματος. Παραδείγματος χάρη ο Παύλος ο Κοντίδης ή ο Μαλεκίδης, ξέρω που ξεκίνησαν από αυτούς τους αγώνες. Από αυτούς τους αγώνες. Έχουμε αθλητές τώρα που θα λάβουν μέρος, όπως είναι ο Νησίφορος Νεοφύτου, ο Φανάρης, η Γεωργία Κωνσταντίνου, ο Παπάζογλου, οι οποίοι είναι εξαιρετικά ταλέντα, αλλά είναι σε πιο μικρή ηλικία από τα 19 που είναι το. Όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό που. Πολύ σημαντικό με τις εμπειρίες που θα πάρουν έτσι, τώρα. Διότι δεν είναι λίγο πράγμα να λαμβάνεις μέρος σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και δεν είναι λίγο πράγμα να λαμβάνεις μέρος στη χώρα σου. Άρα υπάρχει έτσι μια προοπτική. Πριν κλείσουμε, κύριε Φλωρέντζου, να μιλήσουμε λίγο γενικά για το πλαίσιο του αθλήματος στην Κύπρο. Είπα και προηγουμένως ότι σίγουρα οι επιτυχίες του Παύλου με αποκορύφωμα βέβαια το μετάλλιο έφεραν πιο μπροστά στην επικαιρότητα το άθλημα. Εσείς που είστε κάθε μέρα και βλέπετε το άθλημα, το παρακολουθείτε, το είδατε και το περάσετε από πολλές φάσεις,
Πού νομίζετε ότι βρίσκεται τώρα το θέμα της ιστοπλοείας στην Κύπρο? Υπάρχει διαφορά από τον κόσμο? Είναι εύκολο να ασχοληθεί κάποιος με την ιστοπλοεία? Μετά την επιτυχία του Παύλου, μας έχει φορτώσει μεγάλες ευθύνες. είναι πέραν των δυνατοτήτων μας. Η επιτυχία του Παύλου είναι πολλά πιο μεγάλη από τις δυνατότητες που έχει η Ομοσπονδία, ας πούμε, για το άθλημα. Έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά στην ιστιοπλοεία μετά από αυτή την επιτυχία. Θέλουν να γνωρίσουν το άθλημα, θέλουν να γνωρίσουν το σκάφος που ο Παύλος έπιασε το μετάλλιο. Λοιπόν, και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θέλω να σας πω ξανά ότι οι εθελοντές, η πλήστη των εθελοντών που βοηθούν σε αυτόν τον αγώνα, που είναι γύρω στους 200, είναι αθλητές ιστιοπλοείας. Δηλαδή, όλους τους αθλητές όλων των ομίλων τους έχουμε σαν εθελοντές για να γνωρίσουν σε μεγάλο επίπεδο, ας πούμε, αυτό το άθλημα. Και επειδή εντάξει, είναι και το θέμα το οικονομικό μάντα που ταλανίζει όλους μας σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας και στον αθλητισμό, πρέπει να δυσκολευτήκατε με τα οικονομικά. Αφάνταστα, όταν ξεκινήσαμε, είχαμε διαβεβαιώσεις. Καταρχήν, ο αγώνας αυτός είχε title sponsor μέχρι φέτος. Είναι και τίτλο. Τίτλο, δηλαδή sponsor που έπαιρνε τον τίτλο. Φέτος, που έρχεται από την ISAF, φέτος μας άφησαν μόνους. Και αναγκαστήκαμε να βρούμε εταιρεία από την Κύπρο. Έχουμε την Sail First, η οποία είναι ο κύριος χορηγός. Αλλά χωρίς τη βοήθεια του ΚΟΑ, ο οποίος ήταν μαζί μας όχι μόνο οικονομικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ τα τελευταία 2 χρόνια είναι δίπλα μας και μας λύγει όσα προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Είναι βασικό γι' αυτό. Έχουμε δίπλα μας τον ΚΟΤ, ο οποίος μας πρόσφερε και αυτός μεγάλη βοήθεια. Είναι ο ΠΑΠ, είναι διάφοροι άλλοι Show Easy που μας έχει χορηγεί, υποστηρικτές. Είναι το ΡΙΚ το οποίο μας, που είναι δίπλα μας. Θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε τον αγώνα. Και θέλω να τους ευχαριστήσω επί την ευκαιρία όλους αυτούς και να ξαναπώ ότι χωρίς αυτούς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Κύριε Φρονίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχε την καλοσύνη να έρθετε εδώ. Να ευχηθούμε καλή αρχή, καλή διοργάνωση και καλές επιτυχίες. Και εγώ ευχαριστώ. TV Sports News. Συνέχεια, λιγότερο από ένα 24ωρο μας χωρίζει από την έναρξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοείας Νέων. Το πρωτάθλημα θα αρχίσει, όπως είπαμε, αύριο και θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιουλίου στη Λεμεσό, στην θαλάσσια περιοχή του Ιστιοπλοϊκού Κέντρου του ΚΟΑ, στα δημοτικά όρια του Αγίου Τίχωνα. Χορηγός επικοινωνίας η LTV. Να πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον πρόεδρο της Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, κύριο Γιάννο Φωτίου. Κύριε Φωτίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αγωνία τέλος, κύριε Φωτίου. Αύριο τα πανιά ανοίγουν. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε πανέτοιμοι. Ήδη τα πανιά έχουν ανοίξει από σήμερα και να κάνουν δοκιμές οι αθλητές, οι οποίες όλες οι αποστολές έχουν αφηχθεί σήμερα. Τους παραδώσαμε τα σκάφη, γιατί όλα τα σκάφη είναι καινούργια από το εργοστάσια και έχουν ανοιχθεί σήμερα. Τους έχουμε δώσει τα σκάφη, ήδη έκαναν και μια μικρή δοκιμασία και θα κάνουν και αύριο επίσης το πρωί κάποιες δοκιμαστικές κούρσες χωρίς να μετράνε. Και το βράδυ έχουμε την τελετή έναρξης και αμέσως μετά Δευτέρα πρωί ξεκινάνε οι αγώνες. Πώς πήραν την πρώτη γεύση οι αθλητές? Οι αθλητές είναι κάτι ενθουσιασμένοι με τον τόπο μας, με το νησί μας, με τον ήλιο, με τη θάλασσα μας. Είναι μοναδικός τόπος, λένε. Έχουν έρθει από 61 χώρες, έχουμε κόσμο μέχρι και από την Ασία, από την Λατινική Αμερική. 350 αθλητές, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Φωτίου. 350 αθλητές και καμιά 120 αριάνοι, περισσότεροι οι προπονητές και συνοδοί. Μας αφήνει ικανοποιημένους σαν Κύπρος, σαν διοργανωτές, η άφιξη τόσων αθλητών.
Απόλυτα, γιατί αν λάβουμε υπόψη τις προηγούμενες χρονιές, γιατί είναι ένας ετήσιος θεσμός, ήταν πολύ πιο λίγοι από τους δικούς μας. Και αυτό που τους τράβηξε ήταν το νησί και η Μεσόγειος. Μάλιστα. Με βάση της συμμετοχής, κύριε Φωτίου, τι να αναμένουμε, τι αναμένετε κι εσείς όσον αφορά το επίπεδο? Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Θα σας υπενθυμίσω ότι σε έναν παρόμοιο αγώνα στον Καναδά, ο Παύλος Κοντίδης κατέκτησε το χρυσό και μετά από μια δεκαετία πήρε και το Ολυμπιακό μετάλλιο. Επομένως, αντιλαμβάνεστε σε τι ψηλό επίπεδο μιλάμε. Είναι οι μελλοντικοί Ολυμπιονίκες. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκαμε στον Παύλο Κοντίδη, όσον αφορά την κυπριακή αποστολή, οι φιλοδοξίες, οι στόχοι που έχουν τεθεί. Οι στόχοι μας είναι περισσότερο να αποκτήσουν εμπειρία οι αθλητές μας, γιατί είναι όλοι νέα παιδιά, μικρά παιδιά, δεν είχαν προηγούμενες εμπειρίες από τέτοιους αγώνες. Με εξαίρεση μόνο έναν αθλητή, η κλάση των RSX, ο οποίος έχει ξαναπάει και πέρσι, ο Γιάννος Βιρίδης. Οι υπόλοιποι όλοι είναι πρώτη φορά μπαίνουν σε τέτοια βαθιά νερά και δεν αναμένουμε και πολλά. Θέλαμε όμως από την άλλη, σαν ομοσπονδία, να δείξουμε μια πολυπρόσωπη αποστολή και σε αυτή τη βάση αποφασίσαμε να έχουμε αθλητές σε όλες τις κλάσεις. Μάλιστα. Η αποστολή μας αποτελείται από 12 αθλητές, δύο προπονητές και έναν αρχηγό της αποστολής. Ωραία. Η Κύπρος, κύριε Φωτίου, ανέλαβε να διοργανώσει αυτό το πρωτάθλημα σε μια πολύ δύσκολη, ομολογουμένως οικονομικά, περίοδο. Πόσο εύκολο ήταν να διακπαιρεωθεί η όλη προσπάθεια και μάλιστα επιτυχημένα? Είμαστε πανέτοιμοι από ό,τι είπατε κι εσείς. Πόσο εύκολο ήταν? Όντως ήταν καθόλου εύκολο, μάλλον ήταν πολύ δύσκολο. Χάρη όμως της υποστήριξη και στη στήριξη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, και μια και μου δίνεται ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως και προσωπικά τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για την στήριξη του σε εμάς. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει και δεν θα ήταν εφικτό να γίνει αυτή η διοργάνωση σήμερα. Μάλιστα. Πέραν από τα καλά αποτελέσματα, κύριε Φωτίου, που αναμένουμε ότι θα προκύψουν αγωνιστικά με την αποστολή μας, στα θετικά είναι βεβαίως και η προβολή της Κύπρου μας στο εξωτερικό. Βεβαίως, η προβολή που δίνεται είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχει φοβερό ενδιαφέρον από όλα τα αθλητικά κανάλια του εξωτερικού και τηλεοπτικά κανάλια και τηλεδικτυακά. Έχουμε δημοσιογράφους που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Έχουμε ειδικό συνεργείο που παίρνει πλάνα καθημερινώς τηλεοπτικά και τα μεταδίδει μέσα σε όλα τα κανάλια στο εξωτερικό. Ήταν και μια συμβατική υποχρέωση μας αυτό. Μας στοιχίζει αρκετά λεφτά η όλη διοργάνωση, αλλά έχουμε το χρέος και την υποχρέωση να τα κάνουμε. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Βεβαίως, πλήρη ενημέρωση στο LTV Sports News θα έχουμε καθημερινά. Να ευχηθούμε και στους αθλητές μας κάθε επιτυχία. Να είστε καλά.